Δεν θα το πιστέψετε. Τρακάραμε. Βασικά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Ξεκινάμε βλογάκι Σάββατο. Πώς το μεσημεράκι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Τα παιδιά, όπως είπε και προπόνηση, η Τόνια έκανε μάθημα, ξύπνησε πρωί-πρωί, διάβαζε, δεν είχε προλάβει, δεν πρόλαβε. Δεν ήθελε να το προλάβει, να διαβάσει μέσα στην εβδομάδα, χθες, οπότε διάβασε πρωί-πρωί. Αχ, ζέστη που είχε εδώ μέσα. Έκανε η Τόνια μάθημα 2 ώρες, τώρα κάνει ο Βασίλης. Με κοροϊδέψανε με τη βενζίνη τη δεύτερη φορά. Ναι. Γιατί σου βάλανε λιγότερο. Αέρα βάλανε. Καλά, εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Επίσης, θέλουμε να περάσουμε από το Ανθρωπολείο, γιατί όλοι μου γράφετε, πολύ βασικά, όχι όλοι, για να πάρουμε φράουλες. Το σκέφτηκα και εγώ να σας πω την αλήθεια, αλλά επειδή έχουμε γάτες κάτω, φοβόμουνα, αλλά έχω που να τις βάλω πάνω, θα δω. Οπότε πάμε να δούμε αν θα βρούμε φράουλες, να πάρω μερικές ρίζες φράουλες να βάλουμε. Να φάνε τα παιδάκια, ξέρετε, έτσι ο Βασίλης τρελαίνεται, βρε παιδιά. Θέλει να κάνει δουλειές στο κήπο. Μου λέει, μαμά, να πάω να καθαρίσω τα χόρτα. Λέω, ο Βασίλης δεν έχει άλλα χόρτα. Δεν έχει άλλα χόρτα. Μια συνδρομήτρια μου γράφει, Μαριάννα, έλα, έχω μεγάλο χωράφι, αλλά είμαι μακριά. Τι να σε κάνουμε μακριά. Θέλω εδώ κοντά για να μπορώ να πηγαίνω κάθε μέρα να το προσέχω. Να το καθαρίζω, να το κάνω. Μακριά, δυστυχώς. Κρίμα, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε αυτό, πάμε σούπερ μάρκετ. Να ψωνίσουμε, μετά θα πάμε λαϊκή, αυτά, αυτή η ρουτίνα, τίποτα δεν έχουμε σήμερα πρόγραμμα, δεν, έτσι, οικογενειακά, έτσι. Ήταν και χαίρος να μην έχουμε τίποτα. Χαίρος να μην έχουμε τίποτα, γιατί εντάξει, αχ, σήμερα ο Ανδρέας πήρε δώρο στο Βασίλη καλάμι, ρε παιδιά, καλά χαρά να δείτε που γύρισε μετά την προπόνηση με το καλάμι το καινούριο. Αυτά θέλει το παιδί, δεν θέλει παιχνίδια, δεν θέλει καλάμι, θέλει να πάει να ψαρεύει. Ωραίο, όμορφη, θα έχει ανάμνηση μετά που θα μεγαλώσει, θα ξέρει ότι πήγαινε με τον μπαμπά για ψάρεμα, ότι πήρε ο μπαμπάς καλάμι, εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο. Φανταστικό. Λοιπόν, σας αφήνω, πάμε και τα λέμε σε λιγάκι. Ήρθαμε στο Ανθρωπολείο, καλά, τι όμορφια. Αυτό εδώ ξέρω ότι το λουλού δεν ξέρω πως λέγεται, αλλά ξέρω ότι κρατάει καλά όλο το, εντάξει, αυτά κρατάνε στα 2 ευρώ. Πολύ ωραία, εγώ φύταψα κάτι τέτοιο, αυτό πολύ ωραία. Και αυτά δεν ξέρω. Πω, πάμε να δούμε, καλά. Κοιτάξτε και ομορφιά, χαμούλης. Πάρα πολύ ωραία. Λαβάντα να βάλουμε. Ναι, ήδη έχει φράουλα. Εντάξει, λαβάντα δεν είναι αυτή, όχι, δεν είναι λαβάντα αυτή. Είναι. Είναι. Ναι, γιατί λένε ότι 4 ευρώ διάβασα ότι διώχνει τις γάτες. Δηλαδή, δεν θέλω να τη μυρωδιά γάτες. Αυτό τι είναι, κολοκυθάκι. Πιπεριά, μελτζάνα. Εγώ μελτζάνα θα έβαζα, δεν έχω μελτζάνα. Δεν ξέρω πόσο έχει να ρωτήσω. Α, να εδώ φράουλες, κοίτα εδώ. 4 ευρώ. Γεια σας. Εδώ με 3 ευρώ φραουλίτσες. Όχι, διαλέξαμε φραουλίτσες. Πω, πω, ό,τι έχει να γίνει. Και εντάξει, εδώ ομορφιά. Α, αυτές είναι γεωργίνες. Ωραίες, πρέπει, δεν ξέρω, γεωργίνες λέγονται και εδώ. Ξέρω, αλλά είναι ωραίες. Αυτά δύο γλάστρα ακόμα. Αυτή γλάστρα ακόμα. Εδώ. Όμορφα λουλούδια, πω πω. Ορίστε. Ναι, πάρε, γιατί θα χρειαστώ. Με ρωτάει για χώμα. Πω. Να σας πω την αλήθεια. Αν θα ήταν δικό μου το σπίτι, θα έβαζα και θα έφτιαχνα παραμυθένιο, το κήπο. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να αλλάξεις όλα να κάνεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτά είναι ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτό είναι ωραίο. Έχει όμορφα. Ναι. Τι
Η κατάσταση είναι αυτή. Πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ, ψωνίσαμε. Οπότε πάμε τώρα σπίτι. Λοιπόν, ήρθα στο κήπο να φυτέψω τις φραουλίτσες. Πήραμε 6, γιατί πήραμε αυτές εδώ τις μακρόστενες, τις γλάστρες. Αυτές είναι μελτζάνες. Πήρα 4 ρίζες μελτζάνες να φυτέψουμε. Λοιπόν, και θα βάλουμε από 3 φραουλίτσες εδώ, μέσα στην γλάστρα. Και θα τις βάλουμε εκεί πάνω, εκεί βλέπετε, στο ήλιο. Και θα είναι όμορφα έτσι από πάνω, θα κρέμουν. Ναι, εντάξει, τώρα περίμενα. What you do? Βάλαμε τις φραουλίτσες μας, βάλαμε τις μελτζάνες μας εδώ. Κοιτάξτε τι όμορφα, τέλεια, τώρα θα ποτίσουμε λίγο και είμαστε ok, μια χαρά. Μόλις γυρίσαμε και από τη λαϊκή, πήραμε καρότα, ντομάτες, σαλάτες και μαϊντανό, ντοματίνια, 3 κουτάκια, μαρούλι, αγγούρια και πορτοκάλια. Και από το σούπερ μάρκετ, όσο εγώ φύτευα κάτω, ο Ανδρέας τα έχει τακτοποιήσει τα πράγματα, οπότε δεν μπορώ να σας τα δείξω αυτά. Αυτά εδώ πήρα από το σούπερ μάρκετ, ήταν σε προσφορά τώρα αυτό το σετάκι, είναι για σούσι, αυτό είναι ρίτζι, πήρα, ο Βασίλης μου ζητάει σούσι συνέχεια. Για να τα παραγγείλεις, να τα αγοράσεις είναι ακριβά και δεν χορταίνουν, πόσο πρέπει να πάρεις 50 ευρώ για να χορτάσουμε όλοι, έτσι, δεν γίνεται. Οπότε λέω να φτιάξω, είχα ξαναφτιάξει εγώ. Το μόνο που δεν βρήκα σολομό, ήθελα να πάρω από τη λαϊκή σολομό να το αλατίσω μόνη μου, αλλά δεν είχε. Οπότε θα κάνω μάλλον με αβοκάντο, με φιλαδέλφια, με αγγούρι και τα λοιπά. Θα δούμε, μήπως, δεν ξέρω, από το Lidl ή που να πάμε να πάρουμε σολομό, θα δούμε. Εδώ ο νοικοκύρης μου ποτίζει τα φυτά μας. Και αυτά γιατί ήταν στεγνά πολύ. Έχουν βγει, α, βγαίνουν, ε. Κάποια βγαίνουν, όλα βγαίνουν, βλέπω εδώ, να. Βγαίνουν και αυτά, βγαίνουν και αυτά. Τελικά τα σκόλια είναι καλά από το Lidl, ε. Ναι, εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε το ντοματίνια και να σας δείξω ρίζα. Βλέπετε ρίζα. Να, κοιτάξτε εδώ. Αυτό θέλουμε. Να έχει καλή ρίζα και μετά θα το φυτέψουμε. Φαίνεται η ρίζα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Μια χαρά. Εντάξει, ακόμα θέλω να μεγαλώσω. Δεν θα τα βάλω έτσι το χώμα. Θέλουν ακόμα καμιά εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω. Δεν βιαζόμαστε. Οπότε μια χαρά. Θέλω τώρα φαγητό να φάμε, ένα λεπτάκι να σας βάλω κάπως λίγο, όπα, έτσι, όπα, στραβά, κουτσά, θα σας βάλω λίγο, γιατί είχα το τρίποντο κάτω, οπότε είναι λίγο, μίλα Ανδρέ, εσύ είσαι στη κάμερα τώρα. Δεν ακούω. Δεν ακούς. Θα φάμε σνίτσελ με ριζάκι, μας έχει μείνει από χτες, οπότε
Δεν μαγειρεύω σήμερα, τρώμε αυτό ό,τι έχουμε. Να τα φάμε όλα και έχουμε και σούπα ακόμα και μετά θα μαγειρέψουμε. Πήραμε από το σούπερ μάρκετ 1,5 κιλό αρνί. Θέλω να φτιάξουμε πατάτες στο φούρνο. Πήραμε σηκωτεριά. Όχι σηκωτεριά, σηκώτιμο χρήσιμο, έτσι. Και αυτά πήραμε από κρέας. Ψάρι σήμερα δεν πήραμε από τη Λαϊκή. Όταν πήγαμε ήταν αργά και δεν είχε. Εγώ σας λέω ότι ήθελα σολομό και δεν είχε μείνει τίποτα. Ούτε κάβρο, ούτε τίποτα από αυτά που τρώμε. Δεν πήραμε ψάρι, δεν πειράζει. Αν θέλουμε πάρα πολύ, πάμε στο Σκλαβινίδι και παίρνουμε, εκεί πάντα έχει φρέσκο ψάρι καλό. Αυτά. Α, επίσης έχουμε να φάμε και ρούπα. Να σας δείξω, μας έδωσε η καφερά μου μπατζαροσαλάτα. Εδώ, ωραία. Με τι έχει κάνει, με φασόλια. Α, έχει και φασόλια, έχει λάχανο, έχει μπατζάρι, έχει πατάτα, έχει καρότο μάλλον. Και κρεμμύδι λογικά, δεν ξέρω τι άλλο έχει βάλει. Ωραία σαλατίτσα, οπότε θα πάμε και αυτό και κουνουπίδι. Σας είχα γράψει και στο σημερινό βίντεο. Έτσι το κουνουπίδι ψημένο μου άρεσε πάρα πολύ. Με λιμονάκι από πάνω, είναι φανταστικό, πάρα πολύ νόστιμο. Πολύ πιο ωραίο από το βραστό, τέλειο. Οπότε, άμα δεν έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε το έτσι ψημένο. Δεν θέλει πολύ ώρα. Αλατάκι, πιπεράκι, εγώ έβαλα και πάπρικα από πάνω, λαντάκι και το έψησε περίπου 1/4, 20 λεπτά και το πολύ και μετά ρίχνετε και λιμονάκι με φέλετε από πάνω, μετά έχω ψηφία, έτσι, ό,τι στο πιάτο. Τέλειο. Εγώ είχα κάνει μια φορά, αλλά είχα κάνει με τυρί από πάνω, ξέρετε, και διάφορα πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι ωραίο και το μπρόκολο. Εγώ το μπρόκολο το έχω κάνει με κρέμα γάλακτος και τυρί πάλι στο φούρνο. Θα δοκιμάσω και έτσι κάποια στιγμή. Λοιπόν, καθόμαστε εμείς να φάμε. Καλή όρεξη σε εσάς αν τρώτε και τα λέμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, ξεκουραστήκαμε, κοιμηθήκαμε για τα καλά, έτσι. Για πιούμε το καφέ μας. Εγώ στη κουζίνα εδώ άδειασα το πάγο, τώρα καθαρίζω, θέλω λίγο με σπρέι να κάνω εδώ τον αεροχήτη και αυτά. Και ο Βασίλης ετοιμάστηκε. Βασίλη, παπούτσια, κατέβα. Φεύγε, πάει βόλτα με τον Νίκο. Η Τόνια πήγε βόλτα με τις φίλες της. Αθλητικά βάζεις. Να σου πω, πάρε το αμάνικο από την ντουλάπα. Και εμείς εδώ. Ναι, μα, εμείς εδώ φάμαστε. Ο άντρας μου έβαλε, βλέπει το βίντεο μου. Εκεί, όποιος δεν το είδε, περάστε να το δείτε. Έτσι. Yeah. Πολύ δραστήριος είσαι. Τι θες να κάνω, πολύ εβδομάδα είμαι δραστήριος. Ναι. Είμαι δραστήριος και τώρα. Ναι, μόνο. Καλή χαμή. Αγόρι μου, καλά να περάσεις. Φιλάκια πολλά. Αυτό μπορείς και να μην το φοράς τώρα, απλά να το έχεις πέσει. Εντάξει, θα το έχει. Φιλάκια, γεια. Ήρθε ο Νίκος. Ναι. Γεια! What you do? My wheels in motion.
before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you do. Τελείωσε την δουλειά στην κουζίνα και αποφάσισα θέλω να φάω πορτοκάλια. Πήραμε σήμερα στη Λαϊκή, ωραία για φαγητό. Εγώ υγιεινή διατροφή, ο Ανδρέας βλέπετε και αυτός. Πιο υγιεινή. Πιο υγιεινή, ναι. Και ψερεύει κιόλας εκεί, βλέπει ένα βίντεο με ψαρικά, όχι ψαρικά, με ψάρεμα. Αυτά. Γεια σας, συνεχίζουμε το βλογάκι μας και σήμερα. Τι κάνετε, πως είστε, Κυριακή? Εμείς είμαστε καλά. Πάμε να δοκιμάσουμε το καινούριο μας το καλάμι. Να ψαρέψουμε. Πάμε προς τη θάλασσα βόλτα. Οι τρεις μας, εγώ, ο Ανδρέας και ο Βασιλάκης είναι πίσω. Εκεί δεν είναι η γέφυρα που περνάμε? Όχι. Η Τόνια σπίτι θα με γυρέψει, να φάει, θα διαβάζει. Ναι, περνάμε από τη γεύση. Οπότε βαριέται, δεν θέλει να έρθει μαζί μας να ψερεύει. Εγώ εντάξει, χαλαρώνω, μ' αρέσει. Η Τόνια είχε άλλα τώρα, δεν της αρέσουν αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Οπότε πάμε βόλτα, θα σας πάρουμε μαζί μας, θα συνεχίσουμε το βλογάκι μας που είναι δήμερο. Πειράδια σήμερα, δεν πειράζει. Μόλις έφαγα γιαούρτι, πήρα μαζί μου ακτίβια στον δρόμο και πέρασα Αστεργείου, πήρα ασπανακόπιτες, πήρα ζαμπονοτυρόπιτα το Βασίλη, πίτσα, χυμό, νερά και τα λοιπά. Θα τσιμπήσουμε εκεί έτσι λίγο, τύπου πικνίκ θα κάνουμε και... Στα όρθια. Στα όρθια, ναι. Θα σκάφουμε καρέκλα. Αλλά δεν θέλω καρέκλα, θα κάψω στο βράχο, τι καρέκλα, παραλία. Ξέρω. Θα χαλαρώσω έτσι, όμορφα και ωραία. Και μετά θα γυρίσουμε σπίτι, να ψήσουμε το αρνί σήμερα. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Να είμαστε καλά, βλέπουμε, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν είχαμε καν πρόγραμμα για κάτι τέτοιο σήμερα. Λέει ο Ανδρέας, επειδή ζητάει ο Βασίλης, θέλει να πάμε, λέει πάμε καμιά βόλτα. Α, λέω εντάξει, πάμε. Οπότε φεύγουμε. Βέβαια έχει αυτοκίνητα αρκετά. Και δεν μ' αρέσει. Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ καλό καιρό, έχει ζέστη, ο κόσμος βγαίνει βόλτα, πάει για φαγητό έξω, οπότε εντάξει, τι να κάνουμε. Οπότε αυτά, λοιπόν, φεύγουμε, σας παίρνουμε μαζί μας, θα λέμε για σας απαράσει ώρα γρήγορα, για μας φεύγουμε, δρόμο. Λοιπόν, τι πάθαμε, δεν θα το πιστέψετε, τρακάραμε. Βασικά, δεν φταίμε εμείς. Έτσι. Είμαστε στη λεωφόρο Καλλιδίου στο Λαγονίσι και τέτοιο. Βγήκε ένας κύριος με το αμάξι μπροστά μας και ο Ανδρέας δεν το πρόσεξε. Και τρακά, εντάξει, είχε φρενάρει ο Ανδρέας, αλλά το αμάξι. Ευτυχώς είμαστε καλά όλοι. Εντάξει. Εδώ ο Βασιλάκης αγχωμένος. Και το δεύτερο το αμάξι, αυτό βγήκε, να βλέπετε πως χτύπησε. Βασικά εμείς το χτυπήσαμε γιατί βγήκε μπροστά μας, συγγνώμη. Τι έγινε? Όλα τέλεια. Όλα τέλεια, μπράβο. Καλό μήνα. Καλό μήνα, ναι, δεν είναι ψέμα όμως. Δεν είναι ψέμα όμως. Δεν είναι ψέμα. Είναι αλήθεια όμως. Μετά από 2 ώρες φύγαμε. Ψάρια δεν πιάσαμε. Ναι, ήρθανε οι ασφαλιστικές, η αστυνομία δεν ήρθε ποτέ. Τέλος πάντων, παρόλο που πρώτα πήρα την αστυνομία τηλέφωνο, δεν ήρθε. Απλά δεν έγινε ατυχία. Ναι, αλλά δεν μας ρώτησε. Ναι. Δεν μας ρώτησε καν. Δεν διευκρινίσαμε ότι δεν έχουν πάθει τίποτα, ότι είμαστε ok. Δεν έχει τραυματιστεί κανένας.
κάτι, τίποτα, έτσι. Να τους χαιρόμαστε. Λοιπόν, ήρθαν οι ασφαλιστικές, εντάξει, φταίει ο κύριος, ο άλλος, δεν φταίμε εμείς. Το αυτοκίνητο χάλια, πάει ευτυχώς προς το παρόν. Πάει ευτυχώς προς το παρόν, καλά, εγώ είμαι εντάξει χάλια, ο Βασίλης και αυτός τρόμαξε πολύ ευτυχώς. Εγώ θέλω να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήταν απέναντι, εντάξει όχι απέναντι, στα μαγαζιά που ήταν εκεί, που ήμασταν να παίξει κουλουράντες και πίτσα φαν. Στη Λεωφόρο Καλυβίου στο Λαγωνής, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω αν παρακολουθούν, αν μας ξέρουν, αν δεν μας ξέρουν. Και επειδή ο κόσμος είναι μικρός, σίγουρα κάποιος θα τους πει, κάποιος θα δει, θα ακούσει. Θέλω να πω ένα, σας λέω, πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί τρέξανε, θέλετε νεράκι, το παιδί είναι καλά, δεν είναι καλά, μήπως θέλετε να καθίσετε. Ναι. Θα έκανα κι εγώ, απλά θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχει πεθάνει ανθρωπιά. Είμαστε ακόμα άνθρωποι, έτσι υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Μας έδωσε στο Βασίλη, έδωσε και ένα κουλούρι, κάτι με σοκολάτα. Μετά μας έδωσε και δύο κουλούρια και συνέχεια ρωτούσε. Πραγματικά την κοπέλα την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Δεν ξέρω. Μπορεί ο καθένας να το έκανε αυτό, αλλά για μένα αυτό ήταν το πολύ... Το ευχάριστο είναι ότι το αυτοκίνητο πάει μόνο του και δεν χρειάζεται άλλη μια ώρα να περιμένουμε οδική βοήθεια. Ελπίζουμε να φτάσουμε σπίτι με το καλό. Εντάξει, θα το φτιάξει ασφαλιστική. Ο φόβος, το άγχος, εντάξει, δεν είναι ευχάριστο, καθόλου ευχάριστο. Ευτυχώς είμαστε εμείς όλοι καλά, Βασίλη κουμπώθηκε. Ευτυχώς ο Βασίλης ήταν κουμπωμένος, όλοι είμαστε κουμπωμένοι. Γι' αυτό να φοράτε ζώνα στο αυτοκίνητο, γιατί τι έγινε. Να τους αφήσω να περάσουν, γιατί θα τους γίνει να περάσουν. Δεν έγινε τίποτα. Ζώνη, όπως λένε, σώζει ζωές, παιδιά. Ναι. Να φοράτε ζώνα, παρόλο που δεν τρέχαμε. Ναι, δεν αλλά ο κύριος, εάν θα έβγαινε λίγο πιο γρήγορα, πιο σφεντό να φάτε. Αν τα το ακουμπούσα μετά, τα έφταγα εγώ. Ναι, εάν θα έβγαινε γρήγορα. Αν τα το ακούσα μόνο από πίσω, γιατί σου λέει εγώ ήμουν στη Λεωφόρο και με βρήκες από πίσω. Οπότε... Μπορεί να είναι και έτσι. Αυτός βγήκε και σιγά σιγά πήγε, ο Ανδρέας δεν το πρόσεξε. Θα εκτελειθέρει στιγμή το βγήκε. Ναι, βγήκε στον δρόμο και σταμάτησε, ή τρόμαξε, ή... Δεν ήξερε και αυτός μόνο. Ναι, δεν ήξερε τι να κάνει, δεν υπολόγισε την απόσταση. Και μεγάλος άνθρωπος δεν υπολόγισε. Ναι, είχε και μια γιαγιά, μητέρα του. Να φανταστείτε. Οπότε εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά. Συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε σπίτι. Δεν έτυχε το ψάρεμα, δεν κράζει Βασιλάκι. Το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Καλά που είμαστε εμείς όλοι καλά. Από εκεί και πέρα, Θεός με Θεός. Πάμε λοιπόν σπίτι. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θα σας δείξω. Σήμερα είμαι πολύ χάλια ψυχολογικά. Έχω στρεσαριστεί την αλήθεια. Εντάξει. Όλα υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Λοιπόν, ευτυχώς φτάσαμε σπίτι, όλα καλά, εντάξει. Δεν μπορώ, ανθυρά, δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς αισθάνομαι εγώ τώρα, σίγουρα και ο Ανδρέας. Μέσα είμαι, τι να σας πω, αλλά εντάξει, όλα καλά, θα μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερο, οπότε ευχαριστώ στο Θεό που όλα έτσι. Έρχομαι, κάτσε, μπαίνω εγώ. Λοιπόν, ξεκουράστηκα λίγο, εντάξει, ξεκουράστηκα, ξάπλωσα, αλλά μην νομίζετε ότι μπορούσαμε να κοιμηθούμε, γιατί μεταξύ μόλις ξάπλωσα με πήρανε τηλέφωνο από τροχέα. Μου λέει είστε καλά, λέω τώρα, καλά είμαστε, εντάξει, δυστυχώς, αλλά λέει με σειρά προτεραιότητας πάνε τώρα, πώς πάνε και να χρειαζόταν κάτι, τι θα γινόταν, τέλος πάντων, τώρα φτιάχνω ένα τσάι, γιατί από το άγχος με έχει πιάσει η κοιλιά μου, με φωνάει το κεφάλι μου, πω, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, γιατί και κατεβαίνω κάτω, βασικά όλοι θα κατέβουν, ο Ανδρέας κατέβηκε τώρα, πήγε στο αυτοκίνητο και θέλει κάτι να δέσει εκεί. Γιατί κρέμε ότι κάποιο πλαστικό και ακουμπάει στη ρόδα όταν πηγαίνει στις τροφές και τα λοιπά, για να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά μέχρι θα το φτιάξει το αμάξι.
τέτοιο. Και πάμε στο κήπο, θέλω κάτι να κάνω και λίγο, μήπως ξεχαστώ λίγο, ξέρω, λίγο να συνέρθω, γιατί σας λέω, δεν είμαι καλά, δεν ξέρω, είμαι λίγο... Τι λουλούδι είναι αυτό, για πείτε μου. Βγήκαμε μια βολτίτσα και κοιτάξτε εδώ, τριαντάφυλλο. Ναι, τριαντάφυλλο είναι καλέ, αλλά όχι, δεν είναι κάτι περίεργο, αλλά πάρα πολύ ωραίο, κοιτάξτε εδώ. Για ποιος ξέρει τι είναι αυτό, σαν τριαντάφυλλο είναι. Αλλά δεν είναι, αλλά έχει αγάφια, βλέπετε, να έχει αγάφια. Δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω ξαναδεί, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο λουλούδι. Έχω ψήσει στο φούρνο αρνάκι που σας είπα που πήραμε με πατατούλες. Θα κάτσουμε να φάμε τώρα για βραδινό. Επίσης θα σας χαιρετήσω γιατί θα πάμε να ξεκουραστούμε. Είμαστε ακόμα σοκαρισμένοι, οπότε δεν είμαστε για πολλά πολλά. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Φιλάκια πολλά, καλή εβδομάδα σε όλους και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω με καλύτερα νέα, με καλύτερα πράγματα. Φιλάκια πολλά, γεια σας!